παρά ένα επεισόδιο The Gimme Dragon Fruit, ελληνικών, παραγωγής δικιάς μας, από τα δέντρα μας. Λοιπόν, έχουμε καταφέρει να φέρουμε πολύ ωραίες και σπάνιες ποικιλίες, να κάνουμε τις δοκιμές τους, θα δοκιμάσουμε σήμερα αυτό το φρούτο. Το φυτό έχει την ονομασία Starburst. Λοιπόν, η ποικιλία και μας κάνει αυτά τα υπέροχα σοκολατένια, μπορώ να πω η φλούδα είναι σοκολατένια, μπορώ να πω προσκόκκινο σοκολατένιο χρώμα, υπέροχα φρούτα, πολύ ιδιαίτερα, μου αρέσει πάρα πολύ το Starburst. Λοιπόν, λίγα λόγια για το Starburst, ένα αδερφάκι του Ασούντα 5, το Ασούντα 5 έχει δημιουργηθεί από το Ασούντα 4 με Τρίσια, βγήκε το Ασούντα 5, και το Ασούντα 5 έχει και αδέρφια πάρα πολλά. Και αυτό είναι ένα από τα αδέρφια. Πανέμορφο. Το κόψουμε και θα το δοκιμάσουμε. Θα μετώσουμε και το ζάχαρο. Να, μπράβο. Βάου. Βάου. Κόκκινο χρώμα. Φοβερό, δείτε εδώ. Τι ωραίο χρώμα. Τι ωραίο εξωτερικό, είναι πολύ όμορφο φρούτο. Starburst. Λοιπόν, το κάνουμε τώρα τη δοκιμή. Πάμε πρώτα όλα το ζουμί του. Έχει αρκετό ζουμί. Πάρα πολύ λίγο. Πολύ καλό. Να κάνουμε την αίθουσή μας σωστά. Λοιπόν, θα μετρήσουμε να δούμε το ζάχαρά του. Να μετρήσει στο bricks. Χαμηλό είναι, στο 15. Για κάποιο λόγο είναι πολύ, πολύ χαμηλά. Είναι στο 15, δεν πειράζει. Θα το δοκιμάσουμε. Μόλις το 15 το αντιπροσωπεύει, δεν είναι γλυκό, δεν είναι όμως ούτε όξινο. Σε αντίθεση με τις άλλες ποικιλίες, συγκεκριμένη, έχει τραγανά σποράκια. Και μπορώ να πω καλή γεύση. Μια γεύση που δεν περιγράφεται, είναι καλή, πολύ καλή βασικά. Wow. Τώρα δεν ξέρω, δεν περιγράφω τις γεύσεις του. Έχει μια πολύ ωραία γεύση που δεν περιγράφεται. Δεν μπορώ να συγκρίνω άλλο φρούτο, δεν ξέρω, δεν μου βγάζει κάτι σε φρούτο. Ούτε σε κόκκινα φρούτα. Πολύ λίγο σε κόκκινα φρούτα, ελάχιστα, αλλά καθόλου σχεδόν. Και έχει τα σποράκια, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Μ' αρέσει. Αυτό εδώ πέρα ήταν το κομμάτι που ήταν λίγο που ήταν από τη μέση. Είναι λίγο πιο γλυκό, ένα κλικ, γλυκίζει λιγάκι. Πολύ ωραίο είναι. Έχει ζουμί, δεν είναι τόσο σφιχτή η σάρκα. Σε αυτή να το χαρακτηρίζα. Μου βάζει δύσκολα, ωραίο φρούτο. Ωραίο είναι. Μου βάζει δύσκολα όμως τώρα. Σαν τι να το χαρακτηρίσω.
Δεν ξέρω, είναι ωραίο πάντως, πάρα πολύ ωραίο. Πιο ωραίο από το πρώτο που είχα φάει. Είναι πιο ωραίο. Κοιτάξτε εδώ, χρώμα. Δεν είναι τέλειο. Και εξωτερικά. Είναι πολύ καλή ποικιλία και έχει πολλές προοπτικές να γίνει ακόμα καλύτερη. Καθώς μεγαλώνει το φυτό. Λοιπόν, θα δοκιμάσουμε και από αυτό. Βασικά αυτό θέλω να το κρατήσω. Για να το φάω αργότερα, αλλά θα το φάω τώρα. Είναι πολύ νόστιμο. Θα κρατήσουμε. Λοιπόν, θα δοκιμάσουμε και αυτό, να δούμε. Πολύ ωραίο χρώμα έχει. Υπέροχο χρώμα. Ωραίο είναι. Είναι πολύ καλό. Ωραίο είναι. Το μακισούπα είναι πιο ωραίο. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ καλό και αυτό. Μετράει πάρα πολύ. Είναι πολύ κοντά στο μπρούνι. Που το είχα βαθμολογήσει σαν δεύτερο. Αν του βάζα εδώ αυτόν μια βαθμολογία, θα του βάζα ένα 8-8,5. 8 το αδικό. Ένα 8,5 θα του βάζα. 8 από 8,5. Πολύ καλό.